Αξιότιμες και αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους. Ξεκινώντας, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ την Gizelis Robotics για τη δεύτερη ρομποτική ημερίδα που διοργανώνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη και να την ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Για εμάς, το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Ελλάδος πλέον, διότι έχουμε μέλη από όλη την Ελλάδα, ξεκινήσαμε από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά επειδή έχουμε μέλη σε όλη την Ελλάδα, λεγόμαστε Σύνδεσμο Εξαγωγέων Ελλάδος. Η εξωστρέφεια για εμάς συνιστά το σημαντικότερο αναπτυξιακό πυλώνα της οικονομίας. Ξέρετε ότι κάθε 4 μονάδες αύξηση των εξαγωγών σημαίνουν μία μονάδα αύξηση του ΑΕΠ. Και μία μονάδα αύξηση του ΑΕΠ σημαίνει 2,2 δισεκατομμύρια περισσότερα στην κεντρική εξουσία, στην κυβέρνηση, να βοηθήσει αυτούς που έχουν ανάγκη και να μειώσει φόρους. Γι' αυτό είναι και σημαντικές οι εξαγωγές, η εξωστρέφεια της Ελλάδος. Πιστεύουμε πως οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να ξεπεράσουν τα στενά σύνορα της Ελλάδος και να πωλήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε τρίτες χώρες. Μέχρι σήμερα έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια, όπως αποδεικνύεται από την ισχυρή ανάπτυξη των εξαγωγών σε επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών. Το 2022 είχαμε ένα νέο ρεκόρ εξωστρέφειας. Φτάσαμε το 50% του ΑΕΠ, 100 δισεκατομμύρια ευρώ, σε προϊόντα και υπηρεσίες. Περίπου μισά-μισά, 55 προϊόντα και 45 δισεκατομμύρια υπηρεσίες. Και το 2023 παρατηρείται μια αύξηση ειδικά στα προϊόντα, αλλά και στις υπηρεσίες όπως ο τουρισμός και οι μεταφορές. Πιστεύουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι το 80% των εξαγωγών γίνεται από το 20% των επιχειρήσεων, των μεγάλων επιχειρήσεων. Ένας από τους στόχους του ΣΕΒΕ είναι να βοηθήσουν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προς την εξωστρέφεια. Έτσι, αν αυτό γίνει, που σε κάποιο βαθμό γίνεται, θα μπορέσουμε το τέλος τετραετίας, περίπου το 2027, να φτάσουμε τα 120 δις εξαγωγές, γύρω στο 60% το ΕΠ. Και ξέρετε τι αυτό τι σημαίνει στην οικονομία. Σημαίνει έσοδα, τα οποία έρχονται χωρίς να δανειστεί. Και έτσι κάθε κυβέρνηση μπορεί να τα μοιράσει. Στόχος μας είναι να υπάρχει μια συνέχεια στην πορεία αυτή. Δεν θέλουμε η αύξηση των εξαγωγών να είναι ένα πυροτέχνημα, αλλά ένας σταθερός αναπτυσσόμενος πυλώνας που θα υποστηρίζει την οικονομία, συμμετέχοντας, όπως σας είπα, στο 60% το ΕΠ μέχρι το τέλος της τετραετίας. Γι' αυτό, στη στρατηγική εξωστρέφειας, σε μικρό και μάκρο επίπεδο, οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη μας όλους τους παράγοντες. Και σήμερα, εν έτη 2023, η τεχνολογική πρόοδος έχει καταστεί ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες. Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών, ηλεκτρονικά τιμολόγια, ρομποτικές τεχνολογίες στην παραγωγή, διαδικτυακές πωλήσεις. Όλα αυτά αποτελούν δείγματα του ψηφιακού μετασχηματισμού που λαμβάνει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Παλιές και νέες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το υπολογιστικό νέφος και η τρισδιάστατη εκτύπωση διαμορφώνουν την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που αλλάζει καθολικά την έννοια του επιχειρήν. Οι ελληνικές επιχειρήσεις λοιπόν πρέπει να γίνουν κοινωνοί αυτής της νέας πραγματικότητας, να μετασχηματιστούν ψηφιακά και να προσαρμόσουν αντίστοιχα την εταιρική τους κουλτούρα. Πόσο κοντά είμαστε όμως σε αυτό το στόχο? Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 22η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με το δίκτυο της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να αναφερθώ επιγραμματικά σε κάποια εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία που προκύπτουν από αυτό το δίκτυο και τα οποία συγγραφούν την υφιστάμενη κατάσταση της χώρας μας. Μόνο το 39% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσιάζουν τουλάχιστον βασικό επίπεδο ψηφιακής έντασης, έναντι 55% που είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστοιχα, το 20% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα αξιοποιούν τις ευκαιρίες που προσφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο, έναντι 18% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ τους ξεπερνάμε. Το 7% πραγματοποιεί διαδικτυακές πωλήσεις σε διασυνορικό επίπεδο, με τον κοινωνικό μέσο όρο να ανέρχεται στο 9%. Ενώ το 13% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα χρησιμοποιούν μαζικά δεδομένα, όσο είναι και το ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη πλευρά, όμως, στην έρευνα αναφέρεται πως οι επιχειρήσεις μας υστερούν στη χρήση του υπολογιστικού νέφους, του λεγόμενου cloud, και της τεχνικής νοημοσύνης. Οφείλουμε λοιπόν να παραδεχθούμε πως ναι, μεν έχουμε σημειώσει πολύ σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, έχουμε δε μακρύ δρόμο να διανύσουμε στην ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών. Είμαστε βέβαια χαρούμενοι που το κράτος ακολουθεί και πολλές φορές είναι πιο μπροστά στις επιχειρήσεις, στο μοναδικό τομέα που το κράτος είναι πολλές φορές πιο μπροστά από τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις λοιπόν πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, τόσο σε διοικήσεις όσο και σε προσωπικό. Γι' αυτό και η εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού θα είναι καταλυτικός παράγοντας στη μετάβαση αυτή. Πώς τα παιδικά παραδοσιακά εργοστάσια θα γίνουν smart factories
και πόσοι εργαζόμενοι θα μάθουν να δουλεύουν σε αυτά, να διαχειρίζονται τις ψηφιακές πλατφόρμες και να συνεργάζονται με τα ρομπότ. Διότι η έννοια του smart σημαίνει βελτιστοποίηση και καλύτερο αποτέλεσμα με μικρότερη προσπάθεια σε λιγότερο χρόνο. Προϋποθέτει όμως εκπαίδευση και μετάδοση της κουλτούρας ώστε οι εργαζόμενοι να γίνουν κοινωνοί του νέου ψηφιακού εγχειρήματος. Εδώ θα πρέπει να σας αναφέρω ότι μια πρωτοβουλία, το ΣΕΒΕ, που αυτό το διάστημα την εξειδικεύουμε, είναι να καταγράψουμε ένα νομό, παλιό νομό στην Ελλάδα, τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε εξειδικευμένο προσωπικό και σε πραγματικά νούμερα, σε πραγματικές δεξιότητες. Δεν το ξέρει η κεντρική εξουσία αυτό. Εμείς, ΑΣΕΒΕ, με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, θα καταγράψουμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε πραγματικά όμως νούμερα και μετά με τη ΔΥΠΑ και άλλους φορείς όπως πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, θα μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τους άνεργους και τις άνεργες που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα, ανά περιοχή και σύμφωνα όμως με τα επαγγέλματα και τη ζήτηση της κάθε περιοχής. Είναι ένα εξειδικευμένο εγχείρημα το οποίο θα μπορεί να μειώσει την ανεργία και να δώσει επιχειρήσεις τα άτομα που χρειάζεται. Στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα είμαστε πολύ τυχεροί, διότι έχουμε ένα πολύ ισχυρό οικοσύστημα τεχνολογίας. Εξωστρεφείς επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒΕ που πρωταγωνιστούν στη διεθνή σκηνή με τεχνολογικές καινοτομίες, διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια που παράγουν νέα τεχνολογική γνώση, φορείς καινοτομίας όπως το Thess InTech, η Alexandria Zone Καινοτομίας, που έχουμε σήμερα και τον πρόεδρό της εδώ, που επιταχύνουν τη μετάδοση των νέων τεχνολογιών και επιχειρήσεις που βοηθούν στην τεχνολογική προσαρμογή των επιχειρήσεων όπως η Gizelis Robotics. Η συνεργασία όλων αυτών θα αποτελέσει σημείο κλειδί για τη βελτίωση των δικτών καινοτομίας και την ενσωμάτευση των νέων τεχνολογιών από όλους τους εμπλεγόμενους. Εμείς στο ΣΕΒΕ δεσμευόμαστε να είμαστε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια, ώστε να συνδράμουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, την ενίσχυση της διεθνούς μας ανταγωνιστικότητας και τη διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας. Γι' αυτό και σήμερα υποστηρίζουμε τη δεύτερη μερίδα για τη σύγχρονη ρομποτική και είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ θερμά και καλή επιτυχία.